Πιστεύω ότι η πολιτική αυτή κινείται ακριβώς στο σημείο που τέμνεται η εθνική κυριαρχία και η διεθνής νομιμότητα με τον ανθρωπισμό και με τα δικαιώματα των προσφύγων. Είναι πάντα εύκολα τα απλοϊκά συνθήματα και οι αόριστες καταγγελίες, αλλά πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση ενός τόσου σύνθετου προβλήματος επί του πεδίου. Άλλωστε αυτό διαπιστώνουν και όλες οι εκθέσεις της Frontex, η οποία επιχειρεί δίπλα στους Έλληνες, στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Άλλο λοιπόν οι εντυπώσεις και τα λόγια και άλλο η ουσία και οι πράξεις για το μεταναστευτικό. Πολύ περισσότερο όταν αποδεδειγμένα πια σε αυτό το μέτωπο οδρούν οργανωμένες συμμορίες διακινητών, κυκλώματα που δυστυχώς συχνά καλύπτονται από κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις ύποπτης προέλευσης. Και βεβαίως, όταν η Τουρκία επιμένει να μην τηρεί τις δεσμεύσεις της έναντι της Ευρώπης, θα μπορούσε όμως έστω και τώρα να δείξει ότι εννοεί όσα λέει, με πρώτο βήμα να δεχθεί επιτέλους τους 1.450 ανθρώπους για τους οποίους έχει τελεσίδικα κριθεί πως δεν δικαιούνται άσυλο. Εφαρμόζοντας μια στρατηγική 6 σημείων, καταφέραμε ως χώρα να μειώσουμε το 2020 τις ροές κατά 80% και το πρώτο τετράμινο του 2021 κατά περαιτέρω 73%.